Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την στρατιωτική και πολιτική οργάνωση της Ελλάδος των Μυκηναϊκών χρόνων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις φρικτορίες για τη φιλοξενία στο στούντιό τους και όλους εσάς για την υπομονή σας να παρακολουθήσετε αυτή την ομιλία. Γύρω στο 3.000 πριν από τη χρονολογία μας, αρχίζει στο χώρο μας η εποχή του Χαλκού, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 1100 πριν τη χρονολογία μας περίπου. Η χρήση αυτού του όρου, εποχή του Χαλκού, φαίνεται να υποδηλώνει μία ρήξη με την προηγούμενη περίοδο, ωστόσο το πέρασμα από τη νεότερη νεολιθική στην πρώιμη Χαλκοκρατία θα πρέπει να νοηθεί απλώς σαν μία βαθμιαία και πάντως όχι ταυτόχρονη μετάβαση σε μία νέα εξελικτική φάση, δεδομένου ότι η μεταλλουργία και τα πρώτα κράματα μετάλλων απαντώνται βέβαια ήδη σε στρώματα της μέσης και νεότερης νεολιθικής περίοδου. Η περίοδος για την οποία θα μιλήσουμε ονομάστηκε έτσι η εποχή του Χαλκού, επειδή τα σκεύη, τα εργαλεία και βέβαια τα όπλα της ήταν κατασκευασμένα από χαλκό, αρχικά καθαρό και στη συνέχεια από κράμα χαλκού και κασίτερου, δηλαδή ορίχαλκο. Ένας σπουδαίος πολιτισμός, ο Αιγαιακός, αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, στον οποίο περιλαμβάνονται τρεις μεγάλες ενότητες. Ο Μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη, ο Κυκλαδικός στις Κυκλάδες και ο Ελλαδικός πολιτισμός στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Από τις ονομασίες αυτές, οι δύο τελευταίες έχουν εμφανώς γεωγραφική προέλευση, ενώ η πρώτη, Μινωικός, επιβλήθηκε από την προσωπικότητα του ανασκαφέα της Κνωσού, Σερ Άρθουρ Εύανς. Σε κάθε μία από τις περιοχές αυτές, δηλαδή στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την κυρίως Ελλάδα, ο Αιγαιακός πολιτισμός εκφράστηκε με ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο, έχοντας δηλαδή ένα περιοχή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όμως συγκεκριμένα κοινά πολιτιστικά στοιχεία υποδηλώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελληνικών πολιτισμών στο χώρο του Αιγαίου και βεβαίως την κοινή τους προέλευση. Μέχρι την ανακάλυψη των ερειπίων του πολιτισμού αυτού, τα οποία είχαν μείνει καλά κρυμμένα στη γη για αιώνες και μην έχοντας στη διάθεσή του χειροπιαστά στοιχεία, κανείς δεν υποστήριζε την ύπαρξη ενός συνεχούς ελληνικού πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο, εκτός βέβαια από λίγους ρομαντικούς. Ο ελληνικός πολιτισμός άκμασε πολλούς αιώνες πριν από το 1100 και την εποχή του Σιδήρου. Όμως οι γνώσεις μας συγχέονταν μέχρι τότε κατά βάση με το μύθο, μέσα από την ανάγνωση των ομηρικών επών και των έργων των μεγάλων τραγικών ποιητών μας, τα οποία όμως ως δημιουργήματα της τέχνης δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτοτελώς βάσιμες ιστορικές ερμηνείες, παρέχοντας ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις για τους ειδικούς. Γύρω στο 1870 όμως, κυρίως εξαιτίας του πάθους ενός αρχαιολάτρη και ερασιτέχνη αρχαιολόγου για τον Όμηρο, του Χάινριχ Σλίμαν, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να φέρει στο φως της ιστορίας τον κόσμο του Ομήρου που τόσο αγαπούσε, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις φανέρωσαν τα στοιχεία εκείνα που αποδείκνυαν την ύπαρξη του υψηλότατου αυτού πολιτισμού. Ας πούμε λίγα πράγματα για τον Σλίμαν. Καταγόταν από μια φτωχή οικογένεια ενός Προτεστάντη ιερέα, γεννημένος το 1822. Και από το 1836 μέχρι και το 1841 δούλευε ως υπάλληλος παντοπολίου. Ωστόσο, μόνος του έμαθε τις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και τα αρχαία, αλλά και τα νέα ελληνικά, και τελικά σε ηλικία 24 ετών, το 1846, τον βρίσκουμε αντιπρόσωπο μιας Ολλανδικής εταιρείας στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί σύστησε τελικά μια δική του εταιρεία εισαγωγών και απέκτησε σύντομα μεγάλη περιουσία. Λίγο αργότερα, το 1850, βρίσκεται στην Καλιφόρνια, όταν η πολιτεία αυτή προσεχώρησε στην Ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τότε απέκτησε και την Αμερικανική υπηκότητα. Ταξιδεύοντας συνεχώς, αποφάσισε το 1870, σε ηλικία 48 ετών, να προβεί με δικά του έξοδα σε ανασκαφές στον λόφο Χισαρλίκ της Τουρκίας, εκεί που πίστευε ότι θα βρει την αρχαία πόλη. Και θεωρούσε, γιατί προέβη σε αυτές τις ανασκαφές, θεωρούσε και ήταν από τους λίγους που το θεωρούσε, ότι
Τα περιγραφόμενα στα έπι του Ομήρου απεικόνιζαν μια ιστορική πραγματικότητα και δεν ήταν μύθος. Και βέβαια η ιστορία τον δικαίωσε. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη Τρία τα παραχώρησε στο Προσικό κράτος και αυτά τοποθετήθηκαν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του Βερολίνου. Την αυτοβιογραφία του Σλίμαν την εξέδωσε η Ελληνίδα σύζυγός του Σοφία, το γένος Καστριώτη, στη Λειψία το 1891. Με την άρθηση λοιπόν της αρχαιολογικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας πριν από τη χρονολογία μας είναι μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Η Μινωική Κρήτη και ο πολιτισμός της έχουν ήδη φτάσει σε ένα υψηλότατο στάδιο εξέλιξης, ενώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα αρχίζουν να διαγράφονται οι επαρχές ενός πολιτισμού, ο οποίος επρόκειτο να φτάσει στη διάρκεια των επόμενων αιώνων στο αποκορύφωμα της δικής του εξελικτικής φάσης. Και βέβαια, ως είναι γνωστόν, κάθε πολιτισμός έχει την ακμή του, έχει και την παρακμή του. Την ανωδική πορεία εξέλιξης του Μυκηναϊκού πάντως πολιτισμού μαρτυρούν οι λακοειδείς στάφοι των Μυκηνών, οι οποίοι χρονολογούνται γύρω στο 1650 πριν από τη χρονολογία μας. Εκεί ενταφιάζονται οι Μυκηναίοι βασιλείς, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ή της αυλής τους, της ανακτορικής αυλής. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η λέξη για τον βασιλέα των Μυκηνών και του κάθε Μυκηναίου βασιλέα ήταν άναξ. Και είναι φοβερό να σκεφτούμε ότι και εμείς λέμε ανάκτορο, λέξη προερχόμενη την ίδια ρίζα. Για 3,5 δηλαδή χιλιάδες χρόνια και πλέον η ελληνική γλώσσα στην ουσία είναι ίδια με κάποιες διαφοροποιήσεις όπως είναι φυσικό. Πάντως στα κτερίσματα των τάφων των Μυκηνών περιλαμβάνονται αντικείμενα με σαφείς μινωικές επιδράσεις και πάρα πολλά χάλκινα όπλα. Από τη μελέτη των οστών των ενταφιασμένων Μυκηναίων αποκαλύφθηκε ότι αυτή ήταν ψηλότερη από το μέσο όρο των ανθρώπων της εποχής και το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην φυσική επιλογή και στη βελτίωση της διατροφής τους. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι μία ομάδα ανθρώπων με καλύτερη φυσική διάπλαση από τον μέσο όρο της εποχής, με μία φυσική δηλαδή υπεροχή, η οποία σχετίζεται και με την χρήση των νέων τύπου όπλων τους, τα οποία βρέθηκαν στους τάφους τους, απέκτησε αρχικά τον έλεγχο μικρών περιοχών και στην συνεχεία επέκτηνε την εξουσία της όλο και περισσότερο, υιοθετώντας νέες μεθόδους και όπλα και νέες μορφές διοικητικής διάρθρωσης και διακυβέρνησης. Και βέβαια αυτό συνέβη και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, όχι μόνο στις Μυκήνες, σε κοινότητες Μυκηναίων οι οποίες φαίνεται ότι διατηρούσαν στενές πολιτισμικές και εμπορικές σχέσεις με τη Μινωική Κρήτη. Ο πολιτισμός των αρχικά μικρών αυτών ηγετικών ομάδων εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν υψηλωτάτου επίπεδου πολιτισμό, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 14ου και του 13ου αιώνα πριν τη χρονολογία μας εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δείγματα μυκηναϊκής κεραμικής εμφανίζονται στην Τρία, τη Σικελία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, ακόμη και στην Κορνουάλη της Αγγλίας. Και ο πολιτισμός αυτός τελικά παρήκμασε και έσβησε από το 1200 μέχρι το 1050, πριν τη χρονολογία μας περίπου. Η τέτοια εξελεκτική πορεία του πολιτισμού αυτού θα έπρεπε όμως να διαπιστωθεί από τα ευρήματα της αρχαιολογικής καπάνης. Έτσι λοιπόν ας πάμε πάλι στον Σλίμαν, ο οποίος το 1870 βρίσκεται στην Τρία. Εκεί λοιπόν οι ανασκαφές αποκαλύπτουν 7 διαδοχικές πόλεις χτισμένοι η μία πάνω στην άλλη, σε 7 δηλαδή χρονολογικές περιόδους. Μέχρι το 1890 ο Σλίμαν μπόρεσε να διοργανώσει 7 μεγάλες αρχαιολογικές αποστολές και το έργο του συνέχισε ο αρχιτέκτον και βοηθός του Βίλχελμ Ντέρπφελντ, ο οποίος διεύθυνε τις συστηματικότερες ανασκαφές από το 1893 και ως το 1894 και δημοσίευσε τα βρήματά του σε ένα μνημειώδες έργο, το Troia und Ilion, το 1902. Και από το 1932 μέχρι το 1938 νέες ανασκαφές διενεργήθηκαν στην περιοχή υπό τη διεύθυνση του Καρλ Μπλέγκεν, ο οποίος έμελε να ανακαλύψει τον Απρίλιο του επόμενου έτους, το 1939, και τα ερείπια του ανακτόρου της Μυκηναϊκής Πύλου στο λόφο του Άνου Εγκλιανού στην περιοχή της χώρας Μεσσηνίας,
η οποία βρίσκεται 17 χιλιόμετρα βόρεια από την σημερινή Πύλο. Ο Σλίμαν λίγο αργότερα, το 1874, έρθε στην Ελλάδα. Εκεί άρχισαν να σκαφεί στις Μυκήνες, στον Ορχομενό, αλλά και στη Τύρινθα. Ένας λαμπρός, λοιπόν, πολιτισμός, ο οποίος ονομάστηκε όπως ήταν φυσικός Μυκηναϊκός, αφού τα σπουδαιότερα ευρήματα βρέθηκαν στο ανάκτορο των Μυκηνών, ήρθε στο φως από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η χρονολόγησή του ήταν ένα ζήτημα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων και τελικά ένας αρχαιολόγος, ο Φλίντερς Πέτρι, έδωσε τη λύση σκεπτόμενος να παραβάλει τις μυκηναϊκές αρχαιότητες και να τις χρονολογήσει σε σχέση με τις αιγυπτιακές αρχαιότητες που ήδη την περίοδο εκείνη είχαν μια πιο βέβαιη χρονολογία. Και αυτό έγινε γιατί πολλά μυκηναϊκά αγγεία βρέθηκαν σε αιγυπτιακές αρχαιολογικές περιοχές και βέβαια και σε πολλές μυκηναϊκές αρχαιολογικές περιοχές βρέθηκαν αντικείμενα που προέρχονταν από την Αίγυπτο, κυρίως ελεφαντοστέινα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν εφαρμόστηκε μια συγκριτική χρονολόγηση των ευρημάτων και γι' αυτό όταν μιλάμε για τον μυκηναϊκό πολιτισμό δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ ακριβείς χρονολογικά. Μιλάμε πάντα κατά προσέγγιση. Το ένα θέμα της χρονολόγησης λύθηκε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, με την συμπαραβολή με τα αιγυπτιακά ευρήματα. Ένα άλλο σπουδαίο την εποχή εκείνη ζήτημα που βέβαια έχει λυθεί ήταν η προέλευση των Μυκηναίων και το αν ο πολιτισμός τους απεικόνιζε ένα πολιτισμό Ελλήνων ή όχι. Αυτά τα ερωτήματα είχαν προσπαθήσει να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ήδη από το 1900, όταν ο Σερ Άρθουρ Εβανς ανέσκαψε την Κνωσό της Κρήτης, που εκεί πέρα τα μυκηναϊκά ευρήματα ανακαλύφθηκαν τα ευρήματα ενός ακόμη παλαιότερου αιγαιακού πολιτισμού, του Μινωικού βέβαια, όνομα το οποίο προέρχεται από τον μυθικό βασιλέα Μίνωα. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι ο Μινωικός πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός που ενέπνευσε και επίδρασε με τον Μυκηναϊκό. Τώρα το ζήτημα το αν απεικόνιζαν τελικά πολιτισμούς Ελλήνων θα απαιτούσε να κατανοηθούν από εμάς τα γραπτά τους μνημεία. Και βέβαια αυτό επιτεύχθηκε μόνο προς τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β που βρέθηκε στις πύληνες μυκηναϊκές πινακίδες για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα και την αποκρυπτογράφηση των οποίων οφείλουμε στους Βέντρες και Τσάντουικ, κάτι που έγινε το 1952. Ήδη την γραφή αυτή την είχε συναντήσει ο Εβανς σε αντίστοιχες πύληνες πινακίδες το 1900 στην Κνωσό. Ο ίδιος ονόμασε την γραφή Linear B, γραμμική Β, σε αντίστοιξη με την Linear A, την γραμμική Α, που ήταν η παλαιότερη γραφή, η οποία χρησιμοποιείται στη Μινωική Κρήτη και η οποία βέβαια δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί ακόμη. Με την προσπάθεια του Βέντρης και Τσάντουικ, κατέστη αυτό, όπως σας είπα, δυνατό ως προς το μυκηναϊκό πολιτισμό. Και αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε το 1953 στην επιθεώρηση Journal of Hellenic Studies, ένα άρθρο του Βέντρης και Τσάντουικ για τις αποδείξεις για ελληνική διάλεκτο στα μυκηναϊκά αρχεία. Εκεί λοιπόν αναγράφεται πλέον ότι η γλώσσα των πινακίδων είναι μια ελληνική, μια δύσκολη και παλαιά ελληνική, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι πολλών εκατοντάδων ετών παλαιότερη της γλώσσας του Ομήρου. Και βέβαια η ορθότητα, αυτό θα ήθελα να σας το τονίσω, η ορθότητα της αποκρυπτογράφησης αρχικά αμφισβητήθηκε ακόμη και από Έλληνες ειδικούς. Έχουμε παράδειγμα ένα άρθρο, έχω σημειώσει εδώ στο Βήμα στις 28/6/1953, λίγους μήνες μετά την αποκρυπτογράφηση, το οποίο υπέγραφε ο Σπύρος Μαρινάτος και έχει τίτλο «Ο προελληνικός κόσμος ευρέθη τώρα η κλίση της κρητομυκηναϊκής γραφής». Ακόμη και ο τίτλος του άρθρου δείχνει την αμφιβολία που είχε ο συγκεκριμένος επιστήμονας για τον κόσμο των Μυκηνών, των Μυκηναίων. Μάλιστα και μόνο ο τίτλος «Προελληνικός» δείχνει ότι εξ αρχής έχει την πεποίθηση ότι δεν απεικονίζει έναν ελληνικό πολιτισμό από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το πρόθεμα προ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κατανοητό γιατί μέχρι τότε η κρατούσα στην επιστήμη άποψη
ήταν ότι ο ελλαδικός χώρος εξελενίστηκε, ας το πούμε έτσι, αν μπορεί κάτι τέτοιο να υποθεί, με την ενσωμάτωση των Δωριαίων στον εθνικό κορμό των υπολείπων Ελλήνων, που έγινε γύρω στο 1200 με 1100. Και αυτό βέβαια τώρα πια φαντάζει περίεργο, γιατί οι Δωροίς ήταν Έλληνες. Δεν μπορεί να μιλάμε για εξελληνισμό ανθρώπων που ήταν ήδη Έλληνες. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γι' αυτό τι απεικονίζει η λεγόμενη κάθοδος των Δωριαίων, που βέβαια οι αρχαίοι προγονείοι μας την ονόμαζαν επιστροφή των Ηρακλειδών. Δεν μίλαγαν για κάθοδο, για εισβολή, μίλαγαν για επιστροφή. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο Evans δογμάτιζε μέχρι το θάνατο ότι η γραμμική βήτα απεικόνιζε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από ελληνικά. Μάλιστα, μέχρι το 1941, οπότε και πέθανε, είχε δώσει ελάχιστα δείγματα της γραμμικής βήτας στη δημοσιότητα, ίσως στην προσπάθειά του να την αποκρυπτογραφήσει ο ίδιος. Ειδικότερα για την αποκρυπτογράφηση θα πούμε παρακάτω. Τώρα όμως θα ήθελα να σας πω ότι για την ονοματοδοσία, την οποία μυκηναϊκός πολιτισμός, την οφείλουμε στον Σλίμαν, ο οποίος στις Μυκήνες το 1876 δικαίωσε, θα λέγαμε, το γνωστό από τα ομερικά επιχαρακτηρισμό «Πολύχρυσε Μυκήνε». Καθώς οι ασύλληπτοι τάφοι του ταφικού κύκλου Α βρέθηκαν να είναι πλούσιοι σε κτερίσματα, χρυσά, μάσκες, αντικείμενα χρηστικά, όπλα της εποχής με χρυσές διακοσμήσεις. Και εδώ έχω σημειώσει ένα σημείο από την Ιλιάδα, τη ραψοδία Ήττα στίχο 180, που περιγράφει τις Μυκήνες με τον χαρακτηρισμό αυτό «Πολύχρυσε». Ακούστε το. «Δία πατέρα μας, του Έαντα ο Λαχνός να βγει, ή του Διομήδη, του γιού του Τιδέα, ή αυτός του Αγαμέμνονα, του βασιλιά της Πολύχρυσης Μυκήνας». Και στην αρχαία γλώσσα μας, «Ζεύ Πάτερ, ή Έαντα Λαχήν, ή Τιδέος Ιών, ή αυτόν βασιλεία Πολυχρήσιο Μυκήνης». Αυτός λοιπόν ήταν ο χαρακτηρισμός των Μυκηνών ήδη από τα χρόνια του Ομήρου. Σήμερα μπορούμε να παρακολουθήσουμε με κάποια λεπτομέρεια, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, την εξέλιξη του πολιτισμού αυτού ήδη από το 1650, πριν τη χρονολογία μας, μέχρι και την παρακμή του, επαναλαμβάνω, η οποία έλαβε χώρα από το 1100 μέχρι το 1050 περίπου. Η αρχική φάση δημιουργίας του βέβαια παραμένει ακόμη απροσδιόριστη και σχετίζεται περισσότερο με εικασίες. Και αυτό γιατί οι παλαιότεροι μυκηναϊκοί οικισμοί χτίστηκαν πάνω στα... οι νεότεροι χτίστηκαν πάνω σε ευρήματα παλαιότερων. Καταλαβαίνετε, κάθε χρονική περίοδο στα ερείπια ενός μυκηναϊκού ανακτόρου η επόμενη γενιά έχτιζε το καινούργιο ανακτορό της. Επομένως, δεν μπορεί να έχουμε ακριβή εικόνα για την παλαιότητα του πολιτισμού αυτού. Πάντως, με την ανακάλυψη από Έλληνες αρχαιολόγους, τον Μιλωνά και Παπαδημητρίου, του ταφικού κύκλου Β των Μυκηνών, στη δυτική πλευρά της Ακροπόλεως των Μυκηνών, που περιλάμβανε ακόμη αρχαιότερους τάφους από τον ταφικό κύκλο Α, μετατίθεται η γνώση μας για τον πολιτισμό αυτό και πάει στον 17ο αιώνα πριν τη χρονολογία μας. Ο Σλίμαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτός που αναζωπήρωσε και γέννησε το ενδιαφέρον για την ανακάλυψη της μυθικής μέχρι τότε και ηρωικής αυτής χρονικής περιόδου. Σε ένα γράμμα του που απίφθινε στον τότε βασιλιά της Ελλάδος Γεώργιο Α στις 16 Δεκάτου 1879, ανακοίνωνε με εξαιρετική χαρά ότι ανακάλυψε τον τάφο του Αγαμέμνουνα, πιστεύοντας μάλιστα ότι η χρυσή προσωπίδα που βρέθηκε στο βασιλικό τάφο 5 απεικόνιζε τον ίδιο τον άνακτα των Μυκηνών. Η επιστολή αυτή έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο του Σλίμαν, το οποίο εκδόθηκε το 1880 και ανατυπώθηκε το 1967. Μία αφήγηση για τις ανακαλύψεις στις Μυκήνες και στην Τύρινθα. Ας πάμε τώρα στην πατρίδα μου, στη Μεσσηνία. Εκεί το 1912 ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης ανέσκαψε έναν θολωτό τάφο στο χωριό Τραγάνα, η περιοχή ονομάζεται Βιγλίτσα, και ο τάφος αυτός προσδιορίστηκε χρονολογικά ότι πρωτοχρησιμοποιήθηκε γύρω στο 1500 πριν από τη χρονολογία μας. Τα ευρήματα από την ανασκαφή αυτή φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας Μεσσηνίας, αλλά και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.
Μεταξύ αυτών βέβαια υπάρχουν σφραγίδες από σάρδιο με παραστάσεις γρυπών, μία πύληνη πηξίδα του 12ου αιώνα πριν τη χρονολογία μας με σπάνια απεικόνηση στιοφόρου πολεμικού πλοίου της εποχής και βέβαια πολλά ακόμη σπουδαία ευρήματα. Η πιο πρόσφατη σχετική αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε στις 28 Μαΐου του 2015. Εκεί στον λόφο του Άνω Εγλιανού, κοντά στα ανάκτορα του Νέστορα, δύο αρχαιολόγοι της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, ο Τζακ Ντέιβις και η Σάρον Στόκερ, θα χτυπούσαν κυριολεκτικά φλέβα χρυσού. Ανέσκαψαν έναν ασύλλητο μυκηναϊκό τάφο του 1500 περίπου πριν τη χρονολογία μας, τον οποίο ονόμασαν ο τάφος του πολεμιστή Γρίπα. Και αυτό από ένα ελεφαντοστέινο πλακίδιο με απεικόνιση Γρίπα που βρέθηκε στα πόδια του ενταφιασμένου πολεμιστή. Τα ευρήματα είναι εξαιρετικά σπουδαία και ακόμη μάλιστα δεν έχουν προβεί οι αρχαιολόγοι στην πλήρη ανάδειξή τους. Έχουμε όπλα, χάλκινες λεκάνες, πανοπλίες, ένα χάλκινο σπαθί με επίχρηση ελεφαντοστέινη λαβή, χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια. Μάλιστα, ένα δαχτυλίδι είναι εξαιρετικής ομορφιάς και εξαιρετικής λεπτομέρειας στη χάραξή του, που οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και με τη σημερινή τεχνολογία, με λέιζερ, είναι πολύ δύσκολο να χαράξουμε μια παρόμοια παράσταση σε τόσο μικρό μέγεθος, σε 2 εκατοστά, παραδείγματος χάρη, που είναι περίπου το δαχτυλίδι. Και πέραν αυτού, βρέθηκε μια χρυσή αλυσίδα σε εξαιρετική κατάσταση, περασμένη στο λαιμό του πολεμιστή, τις οποίες αν τις αναζητήσετε, τάφος του Γρίπα πολεμιστή, θα καταλάβετε για την εξαιρετική ποιότητα και την καλλιτεχνική ευφυΐα που φανερώνουν. Η ανασκαφή λοιπόν έγινε στο λόφο του Άνω Εγλιανού. Εκεί ο Κωνσταντίνος Κουρνιώτης ήδη από τον Απρίλιο του 1939 είχε φέρει στο φως το θαυμάσιο μυκηναϊκό ανάκτορο που αμέσως αποδόθηκε στον σοφό βασιλιά Νέστορα. Και η τύχη βοήθησε στο ανακτορικό αρχείο να βρεθούν πάνω από 1.100 πύλινες πινακίδες, οι οποίες είναι γραμμένες στην ίδια γλώσσα, στη γραμμική Β, που ήταν γραμμένες και οι πινακίδες της Κνούσου, τις οποίες, όπως σας είπα, ανακάλυψε το 1900 ο Evans στη Κνούσου. Και βέβαια, παρόμοιες πινακίδες έχουν βρεθεί και σε άλλα ανακτορικά μυκηναϊκά κέντρα, στη Θήβα, στην Τύρινθα, στην Ελευσίνα, στον Ορχομενό, στα Χανιά, σε μικρότερο βέβαια αριθμό. Η ακμή του ανακτόρου της Πύλου προσδιορίζεται γύρω στον 13ο αιώνα πριν τη χρονολογία μας. Και η καταστροφή του από φωτιά, η οποία όμως, κοιτάξτε το αυτό, ήταν και η αιτία για την οποία συντηρήθηκαν οι πύλινες πινακίδες που απέδειξαν την ιστορικότητα του πολιτισμού αυτού, προσδιορίζεται γύρω στο 1200 πριν από τη χρονολογία μας. Ας πούμε λοιπόν λίγα περισσότερα για την αποκριτογράφηση της μυκηναϊκής γραφής. Ήταν καλοκαίρι του 1952 και ένας Άγγλος αρχιτέκτονας και ερασιτέχνης αρχαιολόγος, αυτόν ο σπουδαίο, όπως βλέπετε και ο Σλίμαν, ήταν ερασιτέχνης, εραστής της τέχνης, αγαπούσε το ωραίο και αγαπούσε και την ιστορία και τον πολιτισμό. Έτσι και ο Μάικλ Βέντρις λοιπόν, ο οποίος σημειωτέων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο τμήμα αποκρυπτογράφησης της ΡΑΦ και έτσι ίσως απέκτησε μια μεγαλύτερη οικειότητα με τους τρόπους αποκρυπτογράφησης, ανακοίνωσε λοιπόν το καλοκαίρι του 1952 ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει την γραμμική Β. Και μάλιστα ο ίδιος από την αρχή υποστήριξε ότι η γραφή αυτή απέδιδε μια αρχαία ελληνική γλώσσα. Και βλέπετε εδώ, ο Evans είχε προσπαθήσει να την αποκρυπτογραφήσει και δεν κατάφερε ποτέ. Γιατί εξ αρχής είχε έναν προειδεασμό ότι δεν επρόκειτο για ελληνική γλώσσα. Επομένως, όποιες κλίδες και να χρησιμοποιούσε, την λέξη άναξ, από τη στιγμή που θεωρούσε ότι δεν είναι ελληνική η γλώσσα αυτή, δεν θα μπορούσε να κάνει τις συνδέσεις στο μυαλό του ότι αφορούσε τον βασιλέα, τον άνακτα, των Μυκηνών. Ο Βέντρις λοιπόν κατάφερε και έκανε την αποκρυπτογράφηση. Και έτσι διαπιστώσαμε ότι στο αρχείο το ανακτορικό της Πύλου οι γραφές αυτές, οι πινακίδες αυτές,
απεικόνιζαν μια πολύπλοκη γραφειοκρατία που διοικούσε την Μυκηναϊκή αυτή πόλη και βέβαια ήταν φορολογικές, λογιστικές και αρχιακές καταγραφές και όχι λογοτεχνικές ή νομικές. Δεν έχουμε κείμενα για τους νόμους του κράτους αυτού ή δεν έχουμε λογοτεχνικά κείμενα ή καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτό εξαιτίας της φύσεως των εγγραφών που όπως σας είπα ήταν αρχιακού τύπου και ήταν και ενιάυσεις, ήταν αιτήσιες. Ήταν η αιτήσια καταγραφή των αρχιακών αποθεμάτων του Ανακτόρου. Όμως η γραφή αυτή και οι πινακίδες φώτισαν τους θεσμούς και τα επιτεύγματα και τη ζωή γενικότερα των Μυκηναίων Ελλήνων της εποχής. Και από τις 1100 και πλέον πινακίδες της γραμμικής Β προέκυψαν άφθονα στοιχεία για την έντονη βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί με κέντρο το Ανάκτορο, αλλά και για τη συστηματική οργάνωση των διαφόρων λειτουργιών του και τη δίκηση που ασκούσε. Θα τα πούμε αυτά με ιδιαίτερη λεπτομέρεια στην επόμενη εκπομπή. Όμως από τώρα θα ήθελα να σας πω ότι οι αρχιακές καταγραφές, παράδειγμα, ήταν για το τι αποθέματα έχουμε σε λάδι, σε οπλισμό, τόσες αιχμές δωράτων, τόσες ρόδες αρμάτων, τόσες πανοπλίες. Έχουμε μια καταγραφή των αγαθών που υπήρχαν στο ανακτορικό κέντρο και βέβαια από εκεί μαθαίνουμε και την στρατιωτική προετοιμασία και τον τρόπο που ήταν οργανωμένη η άμυνα του ανακτορικού κέντρου της Πύλου, το οποίο, να σας πω, δεν ήταν τυχισμένο. Όπως και το ανάκτορο της Κνωσού ήταν ατύχιστο, έτσι και το ανάκτορο του Σπύλου ήταν από τα λίγα που δεν είχε ανάγκη από τύχη για να προστατευθεί. Ήταν τόση μεγάλη η δύναμη του άνακτα της Σπύλου και τόση γερή η στρατιωτική οργάνωση των παράλιων της Μεσσηνίας που κανένας εχθρός δεν θα μπορούσε εύκολα να τους καταλάβει. Και βέβαια, να σας πω ότι και το 1200 που συνέβη τελικά η καταστροφή από φωτιά του Ανακτόρου, έχει διαπιστωθεί ότι οι υψηλοί ενικοί του είχαν καταφέρει, πήραν τα πολύτιμα αντικείμενά τους και αναχώρησαν πριν την καταστροφή. Το πού πήγαν δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Μπορεί να πήγαν σε κάποιο άλλο γειτονικό ανακτορικό κέντρο, να απήκησαν την Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο με το οποίο είχαν εμπορικές δραστηριότητες και τα σημεία εμπορικών δραστηριοτήτων των Μυκηναίων ήταν στην ουσία όλη η λεκάνη της Μεσογείου. Όπως πάντως συνέβη και με το Μυκηναϊκό Ανάκτορο του Βιωτικού Ερχομενού, γιατί και εκεί οι υψηλοί ενικοί του έφυγαν, η ανακτορική αυλή, οι άνακτες, οι οικογένειές τους και οι αυλικοί κατάφεραν και έφυγαν, αφήνοντας πίσω μόνο τις αρχιακές καταγραφές, που για αυτούς πλέον ήταν ασήμαντες. Εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη λοιπόν με τον τρόπο αυτό και με την καταστροφή από φωτιά του Ανακτόρου να έχουμε τις πύληνες αυτές πινακίδες οι οποίες ψήθηκαν, σκλήραν και δεν έγιναν χώμα και χάρη λοιπόν στον Τσάντου και Βέντρης καταφέραμε να ξέρουμε τις περιγραφές των αντικειμένων που αναγράφονται στις πινακίδες αυτές. Τώρα ο Μπλέγκεν θεωρούσε ότι η πυρπόληση του Ανακτόρου οφειλόταν σε δωρεής εισβολής. Είναι αυτός ο λάθος προειδεασμός για τον οποίο σας μίλησα. Πιθανόν να υπήρξαν κάποιοι εισβολείς και βέβαια, όπως θα σας πω αργότερα, πιθανόν να μην ήταν αλόφιλοι. Να ήταν Μυκηναίοι δυσαρεστημένοι, παράδειγμα, άνθρωποι που ήθελαν να αλλάξουν τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Δεν σημαίνει ότι ήταν αλόφιλοι, ότι οι εισβολείς ήταν Έλληνες και οι Μυκηναίοι δεν ήταν. Τώρα, γενικότερα, η παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού φαίνεται ότι όπως και η ακμή του δεν ήταν βέβαια ταυτόχρονη σε όλα τα σημεία του μυκηναϊκού κόσμου. Ξεκίνησε γύρω στο 1200 και πρέπει να ολοκληρώθηκε, όπως υπολογίζουν οι ειδικοί, γύρω στο 1050 πριν τη χρονολογία μας. Η σφαίρα επιρροής όμως των Μυκηναίων Ελλήνων δεν εκτινόταν μόνο στο χερσαίο τμήμα του ελλαδικού χώρου. Ήταν εγκατεστημένη στην Κρήτη, στην Κύπρο, στα νησιά του Αιγαίου, στη Μικρά Ασία και βέβαια η εξαγόμενη κεραμική τους έχει βρεθεί στη Σαρδινία, στη Σικελία, στις Αιωλίδες νήσους, στην Ιβηρική Χερσόνησο, στις Βαλεαρίδες νήσους, στην Κορνουάλη της Αγγλίας, στην Αίγυπτο και στην Εγγύς Ανατολή. Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
υπέστη κατά ένα μέρος τουλάχιστον φυσικό αφανισμό από νέους νεοφερμένους, εισβολής, ας το πούμε έτσι. Σε άλλες περιοχές όμως έμειναν ενόχλητος και κάτι τέτοιο συνέβη στην Αττική. Ή πάλι μπορεί να συμβίωσε με τους νεοφερμένους. Οι καταστροφές στη Μυκηναϊκή Αργολίδα σήμερα σχετίζονται με έναν σεισμό που έγινε στην περιοχή αυτή. Και κάτι τέτοιο θεωρείται ότι πιθανό να έγινε και στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Ουρλά, στην Βιωτία, στη λίμνη Κοπαίδα, στην άλλοτε μνήμη Κοπαίδα. Εδώ να σας πω ότι την λίμνη Κοπαίδα την αποξήρανε το νεότερο ελληνικό κράτος στα μέσα του 19ου αιώνα, όμως ήδη από τον 17ο αιώνα πριν τη χρονολογία μας, οι Μυκηναίοι Έλληνες είχαν καταφέρει ένα τεράστιο αποστραγγιστικό έργο. Και ίσως λοιπόν και οι άθλοι του Ηρακλή να σχετίζονται εν μέρη με τις δυνατότητες των Ελλήνων της εποχής. Γενικότερα μπορεί να θεωρηθεί ότι σε ένα χρονικό διάστημα 1,5 περίπου αιώνα, εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού, κοινωνικές, οικονομικές ή και πολιτικές ανακατατάξεις πιθανόν να προκάλεσαν ένα είδος ανακατάταξης των ομάδων στο εσωτερικό του ήδη διαμορφωμένου χώρου εγκατάστασης των Ελλήνων. Το ότι η καταστροφή του πολιτισμού όμως των Μυκηναίων Ελλήνων δεν οφείλεται σε μια παλαιότερη θεωρούμενη ως καταστρεπτική για το μυκηναϊκό κόσμο εχθρική εισβολή, την οποία κάποιοι ονόμασαν κάθοδο των Βορείων, αποτελεί σήμερα μια σχεδόν κοινώς αποδεκτή άποψη. Οι εσωτερικές διαμάχες ως κύριο αίτιο της παρακμής είχε ήδη υποστηριχθεί από το 1970 από τον Τσάντουικ σε ένα άρθρο του στην επιθεώρηση «La parola del passato» 1970, τεύχος 31, με άρθρο «Who were the Dorians», ποιοι ήταν οι Δωρείοι. Άλλωστε και οι ίδιοι οι Έλληνες της κλασικής εποχής πίστευαν ότι η παρακμή των μυκηναϊκών κέντρων οφειλόταν σε εσωτερικές ταραχές. Είναι αυτό που λέμε ότι κύκλωσαν τα ανθρώπινα και ότι η επιστροφή των Ηρακλειδών ή όποιος, όπως κάποιοι την ονόμασαν κάθοδος των Δωρείων, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των εσωτερικών ταραχών. Για να κλείσουμε λοιπόν την σημερινή εισαγωγική μας παρουσίαση, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Πλάτωνα, ο οποίος στους νόμους, στο γάμα κεφάλαιο 682DE, αναφέρει. Κατά το χρονικό διάστημα των 10 ετών της πολιορκίας της Τρίας, τα πράγματα χειροτέρεψαν στην πατρίδα του κάθε επιτιθέμενου. Οι νεότεροι επαναστάτησαν και δεν υποδέχτηκαν καλώς και όπως έπρεπε τους στρατιώτες που επέστρεφαν στον τόπο τους. Ουκούν εν τούτο το χρόνο, όν τη δεκέτη, όν το ήλιον επολιορκήτο, τα των πολιορκούντων εκάστον οίκη, κακά πολλά συνέβαιν γιγνώμενα περί τα στάσεις των νέων, ή και αφηκωμένους τους στρατιώτες εις τας αυτών πόλης και οικίας, ου καλός, ουδέ εν δίκη υπεδέξαντο. Ακολούθησαν λοιπόν αμέτρητοι φόνοι, σφαγές και εξορίες. Όσοι διώχθηκαν, ξαναγύρισαν αργότερα με άλλο όνομα. Λέγονταν τώρα Δωρείοι αντί για Αχαιοί, γιατί εκείνος που τους συγκέντρωσε στην εξουσία καταγόταν από τη Δωρίδα. Αλλά ώστε θανάτουστε και σφαγάς και φυγάς γενέστε παμπόλας. Ή πάλιν εκπεσόντες κατήλθον μεταβαλώντες όνομα. Δωρείοι αντί Αχαιών κληθέντες, διό τον συλλέξαντα είναι τας τότε φυγάς Δωριά. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε ειδικότερα για την στρατιωτική και πολιτική οργάνωση των Μυκηναίων Ελλήνων.